Καλησπέρα κύριε Λάμπρου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας στα Πορτρέτα για αυτή τη συνέντευξη. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση τη σημερινή. Ήταν μια έκπληξη, πολύ ευχάριστη πρέπει να πω, γιατί έρχομαι πρώτη φορά στο χώρο εδώ της έκθεσης βιβλίου και είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου. Και δική μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την αρχή. Πώς προέκυψε στη ζωή σας η ενασχόληση με την λογοτεχνική μετάφραση? Γράφετε κιόλας και ο ίδιος, οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η ενασχόληση αυτή. Ναι, καταρχάς να πω ότι γράφω από την ηλικία των 14-15 χρονών. Κάπου εκεί, στο Λύκειο, άρχισα να μεταφράζω περισσότερο από την, να το πω, από την περιέργεια να δω ένα κείμενο. Κυρίως, θυμάμαι, είχα αρχίσει να μεταφράζω αρχαία ελληνικά κείμενα, να δω πώς αυτά τα κείμενα θα ακουγόταν σε μια γλώσσα σημερινή, στα σημερινά ελληνικά. Έτσι ξεκίνησε κάπως το θέμα της μετάφρασης σε μένα. Δεν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής, με την έννοια ότι μάλλον δεν θεωρώ καν τον εαυτό μου μεταφραστή, γιατί δεν μεταφράζω κατά παραγγελία. Ό,τι έχω μεταφράσει ήταν δικιά μου επιλογή. Δεν έχω δεχθεί από εκδότες παραγγελίες ώστε να αναλάβω ένα έργο. Γι' αυτό με αυτή την έννοια το λέω, ότι δεν είμαι μεταφραστής επαγγελματίας. Η αγάπη μου για τις ξένες γλώσσες, για τους ξένους πολιτισμούς, ξεκινάει από αυτά τα χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας, στο Λύκειο, όπου άρχισε, όπως σας είπαμε, κάποια μικρά κείμενα αρχαίων ελληνικών, στην πορεία, και πρέπει να πω ότι είμαι σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη σπούδασα. Σπούδασα εδώ νομικά, στη δεκαετία του 80, τη μακρινή για μας σήμερα δεκαετία του 80, και εδώ ανακάλυψα αυτά που αργότερα έγιναν η κύρια σχολεία μου, δηλαδή τη γερμανική, τη γερμανόφωνη κυρίως λογοτεχνία, και ο Χέλτεργεν, για το λόγο ενός βιβλίου μου, ενός μιας μετάφρασης μου, της μετάφρασης των ποιημάτων του Χέλτεργεν, είμαι σήμερα εδώ. Τον Χέλτεργεν τον ανακάλυψα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, σαν φοιτητής της νομικής, και πρέπει να πω ήταν ένας κεραυνοβόλος, θα μπορούσαμε να πούμε, έρωτας, γιατί από τότε άρχισα να ασχολούμαι κυρίως με τα γερμανικά κείμενα, με γερμανούς ποιητές, φιλοσόφους, μουσικούς επίσης. Άκουσα εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σαν φοιτητής νομικής, πάρα πολύ κλασική μουσική. Και μετά από αυτή την ανακάλυψη, ας το πούμε έτσι, αποφάσισα να φύγω για τη Γερμανία. Όταν τελείωσα τις σπουδές εδώ της νομικής, αποφάσισα να φύγω για τη Γερμανία, να σπουδάσω, να συνεχίσω σπουδές εκεί, και παράλληλα, βέβαια, σπούδαζα και παράλληλα μετέφραζα. Δηλαδή όλες αυτές οι μεταφράσεις που βγήκαν τα τελευταία χρόνια άρχισαν εκείνη τη δεκαετία. Έτσι, σαν φοιτητής στο Freiburg σπούδασα, στη Γερμανία, και βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχω εγκαταλείψει αυτή την ασχολία, η οποία είναι για μένα ένα μεγάλο σχολείο. Η μετάφραση είναι πολύ μεγάλο σχολείο, έτσι νομίζω μπορεί κανείς να εμβαθύνει σε ένα κείμενο. Μέχρι σήμερα ασκώ αυτή την ταπεινή τέχνη όσο μπορώ καλύτερα, χωρίς βέβαια να έχω κάνει σπουδές μετάφρασης ή μεταφρασιολογίας, όπως λέμε σήμερα, από αγάπη προς αυτόν τον πολιτισμό, τον γερμανικό πολιτισμό, που είναι βέβαια μια σχέση για μας εδώ τους Έλληνες λίγο δύσκολη, έτσι το ξέρουμε αυτά, η ιστορία μας είναι γνωστή, αλλά πρέπει να πω ότι με δίδαξαν πάρα πολλά αυτά τα κείμενα. Και ο Χέλτεργεν, που έχουμε σήμερα τη χαρά να το παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο επίσης άρχισε εκείνη τη δεκαετία, το μετέφρασα από τα πρώτα ποίηματα, θυμάμαι, τα μετέφρασα σαν φοιτητής στο Freiburg τα τέλη της δεκαετίας του 80, έτσι, 30 χρόνια έτσι, πριν. Αυτό θα έλεγε το πρώτο σας ερώτημα. Εξαιρετικά. Αυτό μπορεί να το κόψετε, αν θέλετε, το τελευταίο αυτό, για το πρώτο σας ερώτημα, κόψτε το, δεν υπάρχει θέμα. Και τι θα λέγατε ότι σημαίνει για σας μεταφράζω? Μεταφράζω σημαίνει, καταρχάς, προσπαθώ ένα κείμενο ξένο να το φέρω στη γλώσσα μας, να το μεταφέρω στη γλώσσα μας όσο μπορούμε καλύτερα, όσο μπορούμε πιο πιστά και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έχω μεταφράσει και ποιητικά κείμενα και θεατρικά και δοκίμια και αλληλογραφία του Γκέτε και του Σίλερ, αν τυχόν το ξέρετε. Mm-hmm. Θέλω να πω, με μια μεγάλη γκάμα κειμένων, δεν είμαι στα ποιητικά κείμενα ο άνθρωπος που θα τηρήσει αυστηρά το μέτρο, δεν είναι αυτό που με απασχολεί, όσο η ακρίβεια, η πιστότητα. Mm-hmm. Να είναι μια μετάφραση που δεν θα προδίδει το πρωτότυπο κείμενο.
Και αναφέρατε πριν ότι επιλέγετε εσείς τα κείμενα που θα μεταφράσετε. Όλα τα κείμενα που έχουν δημοσιευθεί, έχουν κυκλοφορήσει σε βιβλίο, όλα αυτά είναι δικές μου επιλογές, δικές μου αγάπες. Αυτό θα ρωτούσαμε, ποιο κριτήριο, για ποιο λόγο. Το κριτήριο είναι αυτό. Δηλαδή νιώθει κανείς μια οικειότητα, μια συγγένεια με τον συγγραφέα, με τον ποιητή, όπως στην περίπτωσή μας ο Χέλτελιν, ο οποίος θυμάμαι όταν σπούδαζα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γνώρισα ένα μυθιστόρημά του, το μοναδικό που έγραψε, το πεζογράφημα «Υπερίων» ή «Ο Ερημίτης στην Ελλάδα», το οποίο έχει κυκλοφορήσει τότε, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Αυτό θυμάμαι το κείμενο που με ενθουσίασε κυριολεκτικά, δηλαδή ο σπινθήρας που λέμε, για να ξεκινήσει μια τέτοια σχέση από τότε μέχρι σήμερα. Δεν το έχω μετανιώσει, αν και προσωπικά θα έλεγα πως ο Χέλτελιν είναι από τα πιο δύσκολα κείμενα που μπορεί κανείς να βρει στη γερμανόφωνη γενικότερη λογοτεχνία. Αυτό θα θέλαμε και εμείς να ρωτήσουμε άλλωστε, αν μέσα από αυτή τη διαδρομή και την πορεία θυμάστε κάποιο κείμενο που, ή κάποιο σημείο, κάποιο κείμενο που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα, που ήταν μια πρόκληση για τη μετάφραση. Ναι. Να πω καταρχάς ότι ο Χέλτελιν είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Η ζωή του ήταν μια τραγική ζωή, θα λέγαμε σήμερα. Έτσι. Θυμίζει πάρα πολύ τον δικό μας τον Σολωμό, τον Διονύσιο Σολωμό. Πολλά κείμενα έμειναν ημιτελή, έμειναν ανολοκλήρωτα. Λίγα κείμενα μπόρεσε να τα δημοσιεύσει σε περιοδικά. Ήταν μια περίπτωση, θα έλεγα, που πέρασε σχεδόν στην εποχή του απαρατήρητος ο Χέλτελιν. Οι δυσκολίες μετάφρασης των κειμένων του είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή δεν έδωσε ο ίδιος μια ολοκληρωμένη μορφή. Αυτά που έχουμε τα κείμενα είναι συνήθως σχεδιάσματα, σπαράγματα, κείμενα που δεν μπόρεσε να τα ολοκληρώσει για κάποιο λόγο, δεν τα δημοσίευσε. Και πρέπει ο μεταφραστής να μπει από τον κόσμο όσο μπορεί πιο βαθιά για να μπορέσει να ανασύρει τα νοήματα. Είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα. Η γλώσσα είναι του 18ου αιώνα. Από την άλλη, εκείνο που εντυπωσιάζει στον Χέλτελιν είναι ο μοντερνισμός του. Είναι για μένα ένας κατεξοχήν μοντέρνος ποιητής. Ένας ποιητής που θα μπορούσε να πούμε ότι ουσιαστικά είναι ο γενάρχης της μοντέρνας ποίησης. Δηλαδή στην ποίησή του βρίσκει κανείς στοιχεία υπερεαλιστικά, στοιχεία συμβολιστικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Και νομίζω ότι εμάς τους Έλληνες μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι γνωστό ότι ο Χέλτελιν λάτρευε την Ελλάδα. Έτσι. Από μικρός, από πολύ μικρή ηλικία, είχε αρχίσει να διαβάζει Έλληνες κλασικούς, όσο μπορούσε κανείς εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1790, ας πούμε, έτσι. Είμαστε στο 18ο αιώνα. Αλλά και μόνο το μυθιστόρημα αυτό, το πεζογράφημα, σας είπα, δεν είναι μυθιστόρημα, ακριβώς είναι ένα επιστολικό πεζογράφημα, ο Υπερίων ή ο Ερημίτης στην Ελλάδα. Αυτό το μυθιστόρημα είναι για μένα ένας ύμνος στην Ελλάδα, έτσι. Και η αφορμή του είναι τα ορλοφικά, η αποτυχημένη επανάσταση του 1770, χρονιά που γεννήθηκε ο Χέλτελιν. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του μυθιστορήματος και από εκεί μιλάει για την Ελλάδα, μιλάει για την αγάπη του για την Ελλάδα κτλ. Να προσθέσω πως είμαστε το μυθιστόρημα αυτό κυκλοφόρησε σε δύο μικρά βιβλία, το 1797 ο πρώτος τόμος και το 1799 ο δεύτερος, δηλαδή μιλάμε 25 χρόνια σχεδόν πριν την Ελληνική Επανάσταση, μιλάει για το δίκαιο του ελληνικού αγώνα, από το 1797. Έτσι. Δηλαδή είναι ένας φιλέλληνας πολύ πριν το φιλελληνισμό. Και μόνο αυτό για μένα φτάνει. Ωραία. Και περνώντας τώρα από την μετάφραση ως διαδικασία σε πιο πρακτικά ζητήματα, στη μετάφραση ως επάγγελμα, εσείς έχετε δει τι ιδιότητα, είστε και συγγραφέας. Πώς είναι αυτή η σχέση? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, δεν μεταφράζω κατά παραγγελία, με αυτή την έννοια. Η μετάφραση σαν επάγγελμα, δεν το έχω ασκήσει αυτό το επάγγελμα. Ξέρω ότι σήμερα στην εποχή μας, στην Ελλάδα του 2021, υπάρχουν πολλοί μεταφραστές οι οποίοι ζουν από αυτό το επάγγελμα. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα κατά τη γνώμη μου, γιατί η μετάφραση είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία μεταφραστή, γιατί δεν έζησα ποτέ από τις μεταφράσεις. Αλλά από την άλλη, το ξαναλέω πως η μετάφραση είναι μια πολύ δημιουργική εργασία, θέλει πολύ χρόνο, πρέπει κανείς να αφήσει τα πράγματα να οριμάσουν, δεν είναι, ειδικά τα κείμενα αυτά που μεταφράζω ή που έχω ασχοληθεί αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα κλασικά γερμανικά κείμενα, αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Ας πούμε για την αλληλογραφία Goethe-Schiller, που είναι ένα βιβλίο που βγήκε πριν 20 χρόνια,
αυτό το βιβλίο μου είχε πάρει τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να ζήσει όταν εργάζεται για ένα βιβλίο τόσα χρόνια. Έτσι. Ο Χέλντεριν, που σας είπα, είχα αρχίσει τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί από αυτά τα βιβλία να ζήσει. Αλλά το ξαναλέω ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά να δω ένα κείμενο, ένα κείμενο που αγαπάω στο πρωτότυπο, να το δω, να το ακούσω στη γλώσσα μας. Έτσι. Είναι μεγάλη χαρά αυτή. Και όσον αφορά την κριτική της μετάφρασης, έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μετάφρασή σας? Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι μόνο καλές κριτικές είχα. Βέβαια, είπα και πριν ότι αυτά τα κείμενα είναι λίγο δύσκολα, δυσνόητα, απαιτητικά. Τα κλασικά γερμανικά κείμενα, είτε ο Χέλντεριν είναι αυτός, είτε ο Γκέτε ή ο Σίλερ, είτε άλλα βιβλία που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά, ο Άγγελος Σιλέσιος, για παράδειγμα, ένας ποιητής του 17ου αιώνα, ή ο Τράκλ, σπουδαίος αυστριακός ποιητής, επίσης η Ίνγκεμπορκ Μπάχμαν, μια σπουδαία συγγραφέας, επίσης αυστριακή. Αυτά είναι τα κείμενα που έχω δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, γύρω στα 10 βιβλία μεταφρασμένα. Αυτά τα κείμενα είναι λίγο απαιτητικά, δεν είναι κείμενα εύπεπτα, δεν είναι κείμενα που μπορεί κανείς να τα διαβάσει, όπως λέμε, ευχάριστα. Αλλά παρόλα αυτά αξίζει να δούμε αυτούς σπουδαίους, αυτά τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ονόματα, αυτούς τους γίγαντες, θα έλεγα, της λογοτεχνίας, στους οποίους ανήκει βέβαια και ο Χέντερνινγκ, κατά τη γνώμη μου. Εξαιρετικά. Και κλείνοντας, σε ό,τι αφορά το μέλλον της μετάφρασης, είστε αισιόδοξος και τι συμβουλή θα δίνατε ίσως σε μια φοιτήτρια, ένα φοιτητή που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο αυτό? Είμαι αισιόδοξος γιατί να σκεφτούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταφράσει ακόμη και από τα κινέζικα. Έτσι. Αν δείτε, ας πούμε, τα ανάλεκτα του Κομφούκιου, ένα κείμενο για μένα αριστουργηματικό που κυκλοφορεί και στη γλώσσα μας και μάλιστα σε δίγλωση έκδοση, αυτό θα ήταν αδιανόητο πριν 50 ή 60 χρόνια. Έτσι. Είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε πολλά νέα παιδιά που γνωρίζουν γλώσσες. Είμαστε σε αυτό το τομέα, θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα πραγματικά πολύ ανοιχτοί προς τις ξένες γλώσσες, προς τους ξένους πολιτισμούς, κάτι που δεν ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ας πούμε, ο Γάλλος σπάνια μαθαίνει αγγλικά, ή ο Άγγλος σπάνια μαθαίνει γερμανικά ή γαλλικά. Εμείς εδώ μαθαίνουμε και δυο και τρεις γλώσσες. Η συμβολή που θα ήθελα να δώσω είναι να αγαπήσουν τα κείμενα. Μόνο αυτός είναι για μένα ο καλύτερος τρόπος για να πλησιάσουμε ένα κείμενο. Όχι να χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως, το ξαναλέω, είναι επάγγελμα, η λογοτεχνική μετάφραση. Η μετάφραση είναι επάγγελμα. Αλλά να μας διαπνέει αυτή η αγάπη. Η αγάπη, τίποτα άλλο. Περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν τα